Η 28η Οκτωβρίου, σύνδε 1940, και η Αγία Σκέπη. Η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου από το 1952 συνεορτάζεται με την Παναγία, την Αγία Σκέπη, όπως η εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου συνεορτάζεται με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Από το τέλος του 9ου αιώνα, αρχές 10ου, έως το 1952, η θεομητηρική εορτή της Αγίας Σκέπης εορταζόταν την 1η Οκτωβρίου. Καθιερώθηκε επί αυτοκράτορος Λέοντος του 6ου, του Σοφού, 886-912, σε ανάμνηση της απαλλαγής της βασιλεύουσας από την απειλή των Βουλγάρων και των Αγαρινών. Πρόκειται για εορτή ευχαριστίας προς την Παναγία, όπως εκείνη που καθιερώθηκε τον 7ο αιώνα με τον ακάθιστο ύμνο, όταν η Παναγία βοήθησε να αντιμετωπιστεί με επιτυχία η πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τους Αβάρους. Ο Άγιος Ανδρέας, ο κατά Χριστόν Σαλός, κατά τις μάχες με τους Αγαρινούς σε ολονήξια αγρυπνία προσευχής του, είδε την Παναγία να προστατεύει τη βασιλεύουσα, σκεπάζοντάς την με τον μαφόριό της, λεπτό πέπλο που καλύπτει το κεφάλι και τους ώμους. Η αφήγησή του έδωσε δύναμη στο λαό, που αντιμετώπισε με επιτυχία τους πολιορκητές. Έκτοτε η Αγία Σκέπη της Παναγίας θεσπίστηκε ως μία των θεομητορικών εορτών. Οι αγωνιστές του 1821 είχαν επίσης βοηθό τους την Παναγία, όπως και οι Έλληνες το όχι. Στο χρονικό του για το 1940 ο Ηλίας Βενέζης έγραψε ότι οι Έλληνες πολύ θύμωσαν με την άναυλη επίθεση του Ιταλικού υποβρυχίου εναντίον του πολεμικού πλοίου Έλλη στο λιμάνι της Τίνου τον 15 Αύγουστο του 1940, συνεωτή της κίνησης της Παναγίας. Έκαναν υπομονή μήπως και διατηρηθεί η ειρήνη. Όμως ακολούθησε η άναυλη επίθεση των Ιταλών στις 28 Οκτωβρίου του 1940. Τότε γράφει ο Βενέζης, οι ξένοι που βλέπανε τα γεγονότα λέγανε ότι οι ολιγάριθμοι Έλληνες θα γονατίσουν σε μία ημέρα στον ισχυρό Ιζολέα. Μα ο λαός πίστευε πως θα τον βοηθήσει η προσδευμένη τον 15 Αύγουστο Παναγία. Καλά, περιμένετε και θα δείτε, ύστερα από ένα μήνα, στα εισόδια της Θεοτόκου, απαντούσαν οι Έλληνες που θεωρούσαν αντίχριστο τον Ιζολέα. Γι' αυτό σημειώνει ο Βενέζης, οι μητέρες έστελναν τους γιους τους να πολεμήσουν τους Ιταλούς, λέγοντάς τους, να μην γυρίσετε αν δεν ρίξετε τον αντίχριστο στη θάλασσα. Την Παναγία έβλεπαν στα βουνά της Πίντου οι Έλληνες στρατιώτες κατά τον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο. Ο Χρήστος Ζαλοκώστας στο βιβλίο του Πίντος, η εποπτεία στην Αλβανία, αναφέρει μαρτυρίες στρατιωτών που είδαν την Παναγία και ένιωσαν την προστασία της. Ο Αρχιεπίσκοπος Σπυρίδωνας, που ηρωικά αγωνίστηκε για το δίκαιο των βορειοϋπηρετών κατά την διαπίστωσή του ότι μετά την διαπίστωσή του ότι οι Έλληνες του 1940 δίωσαν τη σκέπη της Παναγίας, όπως εκείνη του 9ου αιώνα, πρότεινε στην Ιερά Σύνοδο και αυτή στη συνεδρίασή της 21ης Οκτωβρίου 1952, αποφάσισε η εορτή της Αγίας Σκέπης από την 1η Οκτωβρίου να μεταθεθεί στις 28 Οκτωβρίου. Ενέκρινε επίσης την ακολουθία του εορτασμού, την οποία έγραψε ο σπουδαίος Αγιορείτης Ιμνογράφος του 20ου αιώνα, Γεράσιμος Μικραγιαννίδης.